Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Μπαράζα ανατιμήσεων έρχεται τις επόμενες ημέρες με αφορμή τις επιβαρύνσεις στα καύσιμα λόγω της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οι αυξημένες τιμές φτάνουν και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μπαράζα ανατιμήσεων έρχεται τις επόμενες ημέρες με αφορμή τις επιβαρύνσεις στα καύσιμα λόγω της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τώρα, οι τιμές σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών τραβούν την ανηφόρα, εκτός φυσικά από αυτές που αυξήθηκαν ήδη, όπως τον καφέ, στα τσιγάρα και αλλού. Με την άνοδο των τσιγάρων, με την άνοδο του πετρελαίου, το πιο βασικό απ' όλα, διότι το πετρέλαιο θα ακολουθήσει ανατιμήση σε πάρα πολλά είδη. Γιατί είναι ο κινητήριος μοχλός στην κατασκευή πολλών πραγμάτων. Καταλαβαίνετε ότι όλες οι τιμές θα ανέβουν και θα υπάρξει πρόβλημα. Το πρόβλημα γιατί θα υπάρξει. Μειώνεται πάρα πολύ η αγοραστική κίνηση. Φέτος μπαίνουμε στο 29% και 100% προκαταβολή φόρων. Καταλαβαίνετε, μειώνονται οι συντάξεις, μειώνονται οι μισθοί. Καταλαβαίνετε πλέον ότι πολύ μικρό εισόδημα μένει στους καταναλωτές για να έρθει να ψωνίσει. Στο μεταξύ, οι ανατιμήσεις έφτασαν ήδη στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τις επόμενες ημέρες θα έχουν γίνει αισθητές σε μία σειρά από βασικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα στο κρέας, τα χαρτικά και το γάλα. Μόνο ακριβένουν, μειώνονται όλοι οι μισθοί, ακριβένουν τα πάντα οι φόροι. Πώς θα βγουν τα παιδιά μας με τα ταμεία τους αυτά που έχουν ούτε για παιδιά, και έκανε ο γιος μου ένα παιδάκι, τέλος πάντων, τι να πω, δηλαδή είναι απόγνωση αυτό. Βρέθηκα σε ταμείο το οποίο φεύγει ο κόσμος στο εξωτερικό τα νέα παιδιά. Εδώ δηλαδή η Ελλάδα είναι μόνο, δεν ξέρω, η πολιτική δεν είναι για τους Έλληνες, για τους νέους. Όλα πάνω. Τι έγινε, πού θα βγει. Σε ρωτώ εσένα πού θα βγει. Δεν βγαίνει πουθενά. Πουθενά. Εγώ έχω 80% αναπηρία. Οι φόροι οι οποίοι μπαίνουν, καταρχήν, θα μειώσουν την κίνηση των πραγμάτων. Και βλέπετε ότι δεν θα μπορέσουν οι καταναλωτές. Έχετε δει ήδη κάποια διαφορά γενικότερα στα τσιγάρα που κάποτε έπαιρναν και 2-3 πακέτα, έτσι. Να σας πω κάτι. Γι' αυτό μιλάω ότι οι άνθρωποι είναι εκτός πραγματικότητας. Το 2009 είχαμε τα ελαφρέα τσιγάρα στο 9%. Με τις συνεχόμενες αυξήσεις των τσιγάρων ανέβηκε στο εξαπραγματικό ποσοστό των 23-24% και πλησιάζει το 30%. Βλέπετε πόσα χρήματα χάνει το κράτος από την άνοδο των ελαφρέων τσιγάρων. Ενώ αναμένεται να επηρεάσουν και την παροχή υπηρεσιών, καθώς ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί, για παράδειγμα, θα επικαλεστούν την αύξηση φόρων και εισφορών για να την μετακυλήσουν στο κόστος, όπως και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τώρα, αν δεν αυξήσουν τις τιμές, πρέπει να περικόψουν από αλλού, όπως για παράδειγμα να μειώσουν το προσωπικό τους ή και να κλείσουν το κατάστημά τους. Συνεχίζονται οι προειδοποιήσεις για τον χιονιά που θα αγγίξει και την Πάτρα. Αρνητική θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο ακόμη και μέσα στην πόλη. Καταρχάς, ο καιρός θα επιτεταθεί περαιτέρω από την Πέμπτη και στη συνέχεια. Μέχρι τότε φαίνεται με τελευταία προσωπικά στοιχεία ότι ο καιρός θα είναι άστατος, με πόρες, βροχές, τοπικές καταιγίδες μέσα στην Πέμπτη. Ένας πολύ άστατος καιρός, αλλά γενικά μαλακός καιρός έως και την Πέμπτη. Με τον υδράγιο να φτάνει αργά το μεσημέρι της Τετάρτης στους 14 βαθμούς και της Πέμπτης στους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Μέχρι τότε όλα καλά ως προς τις θερμοκρασίες, όχι όμως τόσο καλά ως προς τα φαινόμενα. Θα υπάρχουν αρκετές περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου και συνέπεια και κατά συνέπεια και της Πάτρας και μέσα στην πόλη που θα έχουμε αρκετές βροχές μέχρι και την Πέμπτη. Τώρα, με τα τελευταία προσωπικά στοιχεία από την Παρασκευή φαίνεται ότι θα σημειώσει πτώση θερμοκρασία για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, όχι μόνο της δυτικής Πελοποννήσου, για τις δυτικές Ελλάδας γενικότερα. Ο υδράγιος θα σημειώνει πτώση από το μεσημέρι και στη συνέχεια περαιτέρω προς το απόγευμα βράδυ. Πια θα είναι πολύ έντονο το ψύχος που θα έρθει στην περιοχή της Πάτρας και της δυτικής Πελοποννήσου και με τα τελευταία προσωπικά στοιχεία το Σάββατο υπάρχουν πολύ αυξημένες πιθανότητες άνω του 40% να υπάρχουν κάποιες πρόσχερες χειροτώσεις ακόμα και μέσα στο κέντρο της πόλης. Και αν όχι μέσα στο κέντρο της πόλης, ακόμα και πάρα πολύ χαμηλά, σε πολύ χαμηλά αξιώματα πάνω από 100-150 μέτρα στις γύρω ημιωνές περιοχές. Πάντως πιθανότητα με κάποιες εξάρσεις να χιονίσει ακόμα και μέσα στο κέντρο της πόλης της Πάτρας, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά. Βέβαια, όλα αυτά το Σάββατο, με την μέγιστη θερμοκρασία στους 3 βαθμούς Κελσίου με 4 το πολύ για την πόλη της Πάτρας και ελάχιστη στον 1 βαθμό Κελσίου, στον 0,1 βαθμό Κελσίου, άρα μιλάμε για πολύ έντονο κρύο το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή, τη Δευτέρα και την ερχόμενη Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεση ενώ καθόλου τη διάρκεια της ημέρας με δόντια όμως, μιας και ελάχιστα θερμοκρασίες νωρίς το πρωί προσεγγίζουν τους 2 βαθμούς Κελσίου ακόμα και μέσα στο κέντρο της πόλης.
σοβαρή υποψηφιότητα για κάποιες έστω και ασθενείς χιονοπτώσεις το Σάββατο για την περιοχή της Πάτρας και γενικότερα για την Δυτική Πελοπόννησο περιμένουν ασθενείς και μέτριας έντασης χιονοπτώσεις το Σάββατο. Βέβαια θα είναι ένα γρήγορο πέρασμα διότι από την Κυριακή ο καιρός τουλάχιστον ως προς τα φαινόμενα βελτιώνται θα παραμείνει το κρύο μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη τουλάχιστον. Στο Καραμανδάνιο, δύο από τα παιδιά που τραυματίστηκαν στο χθεσινό τροχαίο στην Πατρών Πύργου. 5 συνολικά οι τραυματίες, όλοι εκτός κινδύνου. Το ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών της Πάτρας μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται από χθες δύο από τα τρία παιδάκια που τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε στην Πατρών Πύργου. Το ένα αγοράκι 11 ετών φέρει τραύματα στο πρόσωπο και το χέρι, καθώς είχε ακουμπήσει το κεφάλι του στο παράθυρο την ώρα της σύγκρουσης. Τα τραύματά του θα περιποιηθεί πλαστικός χειρουργός. Στο παιδιατρικό νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύεται και η 5χρονη αδελφή του με τραύματα στο μυρό. Στο τροχαίο τραυματίστηκαν ο οδηγός του ενός γιοταχή και η πενταμελής οικογένεια που επέβαινε στο δεύτερο όχημα. Πέραν των δύο παιδιών, οι υπόλοιποι τραυματίες, των οποίων επίσης υγεία δεν διατέχει κίνδυνο, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Μυστήριο με την 39χρονη που εικάζεται πως έπεσε από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Οι συγγενείς της δηλώνουν πως δεν γνώριζαν το παραμικρό για πιθανή ασθένειά της. Γυναίκα της διπλανής πόρτας, η οποία δεν είχε κάνει καμία αναφορά σε συγγενικό της πρόσωπο ότι αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας. Είναι η 39χρονη που αγνοείται από το Σάββατο το πρωί όταν τα ίχνη της χάθηκαν στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Ωστόσο, στο γράμμα που βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο το οποίο πάρκαρε στην άκρη της γέφυρας, η ίδια κάνει αναφορά για ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε και το οποίο θα επιδεινωνόταν. Από σήμερα το πρωί, οι λιμενικοί διακόπτουν την επιχείρηση για τις έρευνες. Ωστόσο, η εξαφάνιση της γυναίκας παραμένει μυστήριο. Παραλίγο τραγωδία το πρωί στα Βραχνέικα. Δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε στο δόστρωμα της Εθνικής. Ο οδηγός γιοταχή προσπάθησε να το αποφύγει και βγήκε από τον δρόμο. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός. Λίγο τραγωδία σήμερα στις 7:15 το πρωί στην Εθνική Πατρών Πύργου στο ύψος του γηπέδου Βραχναϊκών. Όταν λόγω των κακών καιρικών συνθήκων στη μέση του οδοστρώματος έπεσε ένα δέντρο με αποτέλεσμα διερχόμενο όχημα να βγει από τον δρόμο χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής αλλά και της Ελλάς για την αποφυγή νέου ατυχήματος. Επιμένει στο χτίσιμο του αφορολόγητου με χρήση POS από γιατρούς η κυβέρνηση. Ο Ιατρικός Σύλλογος τάσεται κατά της φοροδιαφυγής αλλά δηλώνει πως από τα 100 ευρώ που μπαίνουν στο ταμείο κάθε γιατρού τα 70 ευρώ είναι φόροι. Με απόδειξη ή χωρίς, γιατρέ? Αν είναι δηλαδή χωρίς απόδειξη θα είναι καλύτερη τιμή? Ναι, μας απαντά. Αυτός είναι ένας συνηθισμένος διάλογος για όσους επισκέπτονται ιδιώτες γιατρούς, καθώς όπως εξηγούν οι φορολογούμενοι, η οικονομική κατάσταση δεν αφήνει σε όλους τα περιθώρια να είναι νομοταγής. Συμβαίνει στα γιατρία, ναι, βεβαίως. Ο κάθε πολίτης αναλόγως σταθμίζεται σε κάθε πράξη το όφελος που έχει εκείνη τη στιγμή. Είναι χαρακτηριστικό πως για την αμοιβή ενός γιατρού από τα 100 ευρώ, για παράδειγμα στη τσέπη, του μένουν μόνο τα 30 ευρώ. Ένα 30% πηγαίνει σε εισφορές για περίθαλψη και σύνταξη. Ένα 29% με 45%, ανάλογα με το εισόδημα, πηγαίνει σε φόρους. 600 ευρώ πληρώνουν για το τέλος επιδιδεύματος και προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος στο 100%. Εν ολίγης λοιπόν, αν δεν κόψει απόδειξη και ο επισκέπτης έστω ότι πληρώνει ακόμα και τα μισά, ο γιατρός σίγουρα κερδίζει περισσότερα. Ο φόρος αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 22% για τα φυσικά πρόσωπα, 29% για τα νομικά πρόσωπα, αλλά μπορεί βεβαίως ανάλογα με το εισόδημα να φτάσει και 45%. Δηλαδή σε μία απόδειξη, παραδείγματος χάρη 100 ευρώ, εάν βάλουμε και τις ασφαλιστικές εισφορές και τη φορολογία, είναι ελάχιστα τα χρήματα που απομένουν στο γιατρό. Οι ασφαλιστικές εισφορές των υγειονομικών στον ιδιωτικό τομέα είναι βασικά 32 περίπου τις 100, 32,5 για την ακρίβεια. Είναι 20% σύνταξη, περίπου 7% ασθένεια και 4% πρόνοια. Εκτός αυτού όμως υπάρχουν και φορολογικές επιβαρύνσεις, το τέλος επιδιδεύματος, η προκαταβολή φόρου, δηλαδή τα ποσά πλέον που απομένουν σε ένα γιατρείο μετά την έκδοση της απόδειξης είναι ελάχιστα, όπως καταλαβαίνουμε. Και οι συνθήκες πλέον επιβίωσης των γιατρίων στον ιδιωτικό επάγγελμα είναι εξαιρετικά δυσίωνες.
Πλέον και οι γιατροί θα πρέπει να έχουν μηχανήματα για κάρτες. Και εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ για όσους θέλουν να φοροδιαφεύγουν, αφού και οι ασθενείς θα θέλουν να χτίσουν το περιβόητο φορολόγητο. Ναι, αυτό βέβαια τώρα με το καινούριο νομοσχέδιο, όπως ξέρετε, για να χτίσουν τα φορολόγητα χρειάζονται 10 έως 20% του συνολικού εισοδήματος να υπάρχει συναλλαγή. Και μάλιστα όχι συναλλαγή με έκδοση απόδειξης, αλλά με πιστωτική κάρτα ή με κάποια διαδικασία στην οποία να φαίνεται η συναλλαγή. Επομένως, πλέον και οι γιατροί ουσιαστικά μπαίνουν σε μια διαδικασία να έχουν την προαιρετική προς το παρόν λύση του να εγκαταστήσουν τερματικά POS στα γιατρία τους. Προς το παρόν ο νόμος δεν έχει ορίσει ούτε τους υπόχρεους, αλλά ούτε και το πλαίσιο της διαδικασίας, άρα προς το παρόν δεν είναι υποχρεωτικό στους γιατρούς να το γνωρίζουν αυτό οι πολίτες. Ανοιχτοί θα παραμείνουν οι δρόμοι παρά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με όσα τόνισε σήμερα το μεσημέρι ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος κάνει τη δουλειά της καλά, χρηματοδότηση η ίδια της δράσης της. Δεν έχει καμία επιχορήγηση από το κράτος πάνω στο επίπεδο αυτό. Αυτό δεν ενδιαφέρει τον πολίτη. Τον πολίτη τον ενδιαφέρει να γίνεται σωστή δουλειά. Μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέρει. Δεν μπορούμε να μιλάμε ότι κάνουμε στον πιο απομακρυσμένο δρόμο, στον πιο απομακρυσμένο χωριό την διάνοιξη άμεσα. Όμως οι κύριες οδικές αρτηρίες από και προς τους ορεινούς προορισμούς μας θα είναι ανοιχτές όπως ήταν ανοιχτές το προηγούμενο διάστημα. Όμως πρέπει και ο συμπολίτης μας, ο μετακινούμενος με το αυτοκίνητό του, να παίρνει τη δική του ευθύνη έτσι ώστε να μην προκαλεί προβλήματα στους άλλους. Συνεχίζουν και προειδοποιούν οι ειδικοί για την χρήση τζακιών. Μαύρο σύννεφο καλύπτει την ατμόσφαιρα της Πάτρας κάθε βράδυ. Παρά τις προειδοποίησεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την χρήση των τζακιών, η κατάσταση από το πρωί στην Πάτρα είναι αποπνικτική. Η έλλειψη ανέμων σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες δημιουργούν μια τεχνητή ομίχλη με έντονη μυρωδιά καμένου ξύλου. Είναι κρίμα διότι βγάζει πολύ καπνό. Αλλά ο λαούλης τι θα κάνει που δεν μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο? Γιατί κόψατε το πετρέλαιο από το λαούλι? Τι σας κάνει ο λαούλης? Πετρέλαιο δεν μπορούμε να βάλουμε. Χαιρετίσματα. Πρέπει να προσέχει όμως τι καίει. Φυσικά ξεπακούεται. Γιατί άμα καίει τις καρέκλες που είναι βαμμένες, όλοι αυτοί. Τοξικότητα. Βέβαια. Ωστόσο, λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση την περσινή χρονιά, οι πολίτες επιλέγουν να καταργούν το καλοριφέρ και στρέφονται σε εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης. Δυσπία. Τι άλλο? Τι περισσότερο άλλο? Σας έχει επηρεάσει? Όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Τι να κάνει? Θέλει περιορισμό, αλλά και τι να γίνει? Περιορισμό, ναι. Αλλά πετρέλαιο δεν έχει. Και είναι σαφές ότι όσο περισσότερα τζάκια ανάβουν, τόσο το φαινόμενο της εθαλομίχλης απλώνεται στον ουρανό της Πάτρας, με αρκετούς πατρινούς να παραπονιούνται ότι πλέον τους είναι δύσκολο να ανασάνουν. Ακόμα και σε μισή ώρα θα εκδίδονται τα συνενετικά διαζύγια μεταξύ ζευγαριών, σύμφωνα με νέο νόμο. Στο ελάχιστο θα μειωθεί πλέον ο χρόνος έκδοσης συνενετικών διαζυγίων με βάση τις νέες ρυθμίσεις που επεξεργάζεται και προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ενώ έως τώρα ο χρόνος αναμονής για τα συνενετικά διαζύγια ξεπερνούσε τον ένα χρόνο, πλέον η διαδικασία αυτή θα μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από μισή ώρα. Καλά ακούσατε. Σε λιγότερο από μισή ώρα. Καθώς οι ενδιαφερόμενοι δεν θα χρειάζονται πλέον να επισκέπτονται καθόλου τις δικαστικές αίθουσες. Να πούμε ότι η απόφαση του διαζυγίου πρέπει να παίρνεται με σοβαρότητα και από τα δύο μέρη. Οι αλλαγές οι οποίες δρομολογούνται αφορούν το συνενετικό διαζύγιο. Δηλαδή όταν έχουν συμφωνήσει και οι δύο να χωρίσουν. Να πούμε το τι ισχύει σήμερα. Σήμερα ήδη έχει απλοποιηθεί ο τρόπος που ισχύει πιο παλιά. Και ενώ πιο παλιά έπρεπε να πας δύο φορές στο δικαστήριο για να επιβεβαιώσεις και τις δύο φορές ότι όντως θέλεις να χωρίσεις, πλέον αυτό γίνεται σε μία συζήτηση. Υπογράφεται ένα χαρτί στο δικηγόρο από τα δύο μέρη που λένε ότι συμφωνούν να χωρίσουν, προσδιορίζεται η δικάσιμος, επαναλαμβάνουν στη δικάσιμο την επιθυμία τους αυτή και εκδίδεται το διαζύγιο από το δικαστή. Πλέον με τη νέα σκέψη και πρόταση και αυτό που προωθείται είναι να βγαίνει το διαζύγιο σε συμβολογράφο. Να υπογράφεται μια συμβολαιογραφική πράξη,
να είναι παρουσία δικηγόρων, γιατί έτσι ώστε να ρυθμίζονται και άλλα θέματα τα οποία μπορούν να έχουν σχέση με την επιμέλεια των παιδιών, με την επικοινωνία του ενός γονέα με τα παιδιά και το θέμα της διατροφής και γενικά θέματα που μπορούν να προκύψουν. Επομένως, θα είναι αναγκαία η παράσταση δικηγόρου στο συμβολιογράφο, θα γίνεται η συμβολιογραφική πράξη και θα χωρίζουν. Ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά αυτής της τροποποίησης και αυτής της σκέψης? Αυτό δεν είναι κάτι που θίγει τους δικηγόρους, γιατί υποχρεωτική θα είναι η παράσταση στους δικηγόρους. Αλλά το θέμα δεν είναι να θίγεται ο κλάδος για να επεμβαίνει κάπου. Το θέμα είναι ότι όταν αποφασίζεις να χωρίζεις, θα πρέπει να γίνεται με σοβαρότητα, αυτό που είπα στην αρχή, και να υπάρχει πάντα και ο χρόνος μιας δεύτερης σκέψης. Ωστόσο, στο νέο νόμο διαφωνεί κάθετα η Εκκλησία. Όπως δήλωσε ο επίσκοπος Κεγνίτσης Χρύσανθος, θα πρέπει το κράτος να προστατεύει το θεσμό της οικογενείας και με τέτοια νομοθετήματα κάθε άλλο παρά αυτό πράττει. Από ό,τι καταλαβαίνω, η Εκκλησία δεν συμφωνεί με τα εξπρές διαζύγια. Φυσικά δεν συμφωνεί, διότι ξέρετε, απορροπήσαμε καταρχάς, να αρχίσουμε πριν την κουβέντα μας, κύριε Παιδιά, απορροπήσαμε παντελώς τη ζωή μας. Αυτή είναι η νέα εποχή για την οποία μιλάγαμε. Όταν μιλούσαμε για νέα τάξη πραγμάτων, για νέα εποχή, εννοούσαμε και όλη αυτή την αποδόμηση, την πνευματική της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, πού είναι η διαφωνία? Στην άλλη την περίπτωση που πήγαιναν οι άνθρωποι στα δικαστήρια, είχαν την ευχαίρεια στον ένα χρόνο, στα δύο χρόνια, να αλλάξουν τα δεδομένα, να συμφιλειωθούν, να βρουν, να φύγουν οι εγωισμοί και οι άνθρωποι πάλι να κρατήσουν την οικογένειά τους, που για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς η οικογένεια έχει μια ιερότητα. Είναι το σημαντικό κύτταρο της κοινωνίας. Η κοινωνία μας τι είναι? Από τι αποτελείται? Από πολλά κύτταρα, όπως ο οργανισμός. Άρα λοιπόν λέτε ότι ο χρόνος για το δικαστήριο τους επέτρεπε, ναι, μήπως ήταν ξαναδούν. Θα έχουμε, κύριε Κρομή, πάμπολες περιπτώσεις που οι άνθρωποι μετά πήγαν και απέσυραν την αίτηση του διαζυγίου, και συνεχίζουν οι άνθρωποι να ζουν αρμονικά. Την πάτησαν όσοι εμπιστεύτηκαν τον Αρτέμις Ώρα και δεν πλήρωναν την εφορία. Το Υπουργείο Οικονομικών τους στέλνει ραβασάκια με κατασχέσεις. Εξαπατημένοι μπορούν να χαρακτηριστούν, εκτός όλων των άλλων, οι οπαδοί του δίθεν δισεκατομμυριούχου εθνοσωτήρα Αρτέμις Ώρα, που πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δέσμευση των προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών αλλά και των ακινήτων τους. Ο λόγος για τους Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς, δηλαδή όσοι πίστεψαν τον Αρτέμις Ώρα και αντί να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες, κατέθεσαν εντολή εξουσιοδότησης για την αποπληρωμή του προσωπικού τους χρέους από τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια που ο πρόεδρος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ελλήνων Συνέλευσης ισχυρίζονται ότι τάχα βρίσκονται κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογαριασμό. Προφανώς όσοι κάνουν το λάθος και τον πιστεύουν και προχωρούν σε αυτές τις διαδικασίες κινδυνεύουν βεβαίως και να βρεθούν με υπέρογγες οφειλές στην εφορία ή οπουδήποτε αλλού και βεβαία με κατασχέσεις ακινήτων όταν τα πράγματα φτάσουν στο απροχώρητο. Ήδη ορισμένες ΔΟΗ έχουν ξεκινήσει την αποστολή εγγράφων απαντήσεων στις εξώδικες δηλώσεις, ζητώντας από τους αιτούντες να βρουν μια ρεαλιστική λύση για την αντιμετώπιση του χρέους τους, θυμίζοντάς τους ταυτόχρονα ότι απειλούνται με κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων τους. Για τους οπαδούς τους Ώρα, η διαδικασία αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα κοστοβόρα, καθώς τα μέλη πληρώνουν εγγραφή, συνδρομή αλλά και ένα ποσό για την κατάθεση των εξωδίκων που τους διανέμει. Ο Σόρας τάζει οριστικό ξεχρέωμα από τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο χρέος στους πολίτες στις κατατόπους ομιλίες του στα γραφεία των Ελλήνων Συνέλευσης, τα οποία γραφεία ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε κάθε άλλο πιθανό ή απίθανο σημείο της επικράτειας. Κατά την απόψη μου, αυτό το φαινόμενο Σόρα είναι ένα φαινόμενο ενός κοινού απατεώνα και θα έπρεπε έτσι να το αντιμετωπίζουν και οι πολίτες αλλά κυρίως και η δικαιοσύνη. Εξομοιούνται δηλαδή σαν και αυτούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες του κάθε ανθρώπου και τους τάζουν λαγούς με πετραχίλια, όπως έχουμε δει στο παρελθόν με το σβήσιμο δανείων, με διάφορες άλλες οικονομικές υποθέσεις. Έτσι ακριβώς είναι και η περίπτωση Σόρα. Τι δηλαδή λέει αυτό? Λέει ότι γραφτείτε στο κίνημά μου και τότε μπορείτε να πάτε στην εφορία και να δηλώσετε ότι η οφειλή σας να εξοφληθεί από ένα λογαριασμό ο οποίος έχει δώσει στα μέλη.
πλην όμως αυτός ο λογαριασμός αφενός μεν βασίζεται σε κάποια ομπόλογα του Αμερικάνικου Δημοσίου, όπου και το Αμερικάνικο Δημόσιο έχει δηλώσει πεντακάθαρα ότι αυτά τα ομόλογα είναι άκυρα και μάλιστα είναι ένα προϊόν απατεωνιάς, όπως αυτά που συναντάμε τακτικά στο διαδίκτυο, αλλά από την άλλη πλευρά ακόμα και αυτή η διαδικασία δεν είναι σύνομη. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να δίνει μια υπεύθυνη δήλωση και να λέει να πληρωθούν από κάποιο άλλο λογαριασμό. Θα έλεγαν πολλοί ότι για όσους ακόμα μπορούν και αμφιβάλλουν για το ποιόν αυτού του ανθρώπου, θα έλεγα ας τους δώσουν τις ταυτότητες πληρωμής να τις πληρώσει ο ίδιος, ή αν έχει τόσα χρήματα ας πάει ο ίδιος να αγοράσει τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου για να ελαφρυνθεί το χρέος. Διαφορετικά κάθε άλλη πράξη είναι μια πράξη ενός κοινού απατεώνα, του κοινού ποινικού δικαίου θα έλεγα, ο οποίος εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες ή αν θέλετε την κατάδεια πολλών συνανθρώπων μας, συμπολιτών μας που κάτω από το βάρος της οικονομικής κρίσης έχουν βρεθεί σε αδιέξοδα, εκμεταλλεύεται αυτό προκειμένου να παίζει τα δικά του πολιτικά ή άλλα παιχνίδια. Συγκίνηση στους αγώνες για τον Νίκο Σαμιώτη. Οι φίλοι του δεν τον ξέχασαν και παρά τη βροχή τον τίμησαν. Όπως κάθε χρόνο έτσι και σήμερα, 4 Ιανουαρίου 2017, συγκεντρώθηκαν οι φίλοι του Νίκο Σαμιώτη για να τον τιμήσουν στο τουρνουά που γίνεται κάθε χρόνο στη μνήμη του. Ευχαριστήσουμε τον κόσμο όλων, τα παιδιά, όλους αυτούς που συμμετέχουν, την ΕΠΣ, τη γνώμη, την εφημερίδα που δεν το ξεχνάει ποτέ και δεν θα το ξεχάσει, όπως και ο Νίκος δεν ξέχναγε την εφημερίδα, και όλους όσους παραβρέθησαν εδώ να βρεθούμε και αυτή τη χρονιά, τιμήσουμε τον Νίκο. Ο Νίκος ήταν αρχηγός. Τα ξέρουν όλοι, δεν χρειάζεται εγώ, την Περγαμινέζα του βάλω, τίποτα. Μου λέγατε και αυτή η ομπρέλα έχει έρθει, σας την έχει φέρει. Αυτή η ομπρέλα είναι του Νίκου, τα ταξίδια που έκανε, την έχει φέρει το εξωτερικό, όπως βλέπεις είναι ομπρέλα συλλεκτική, παναχαϊκή, έχει ζαβλάνι, έχει μέσα, απ' όλα, κόκκινο, μαύρο. Εσείς που τον γνωρίσετε περισσότερο από όλους, τι αγάπαγε περισσότερο και ιδιαίτερα στο τεχνικό ποδόσφαιρο, ήταν η αδυναμία του. Τι αγάπαγε, ό,τι λεγόταν ποδόσφαιρο και πιζόταν με το πόδι, ο Νίκος αγάπαγε. Ο Νίκος ο Σαμιώτης υπήρξε πολύ φίλος μου πάρα πολλά χρόνια και είχαμε μια σχέση πολύ ιδιαίτερη, γιατί ήταν πραγματικά καλό παιδί και άνθρωπος. Μπορώ να πω ακόμα ότι το βράδυ που έφυγε από κοντά μας, μέχρι τις 12 και 5 είμαστε μαζί. Κάτω σε μια μαγαζί στη Λεύκα και τρώγαμε οι δυο μας, και επειδή ο καιρός ήταν έτσι καλή ώρα όπως είναι αυτός, του ζήτησα να τον πάω με το αυτοκίνητο στο σπίτι, ο οποίος όμως αρνήθηκε γιατί θεωρούσε ότι το μηχανάκι ήταν η ζωή του και δεν ήθελα να το αφήσει και κάτω. Πάντα θα τον θυμόμαστε, πάντα θα τον αγαπάμε, γιατί πράγματι άξιζε αυτής της αγάπης. Φέτος είχαμε μια ιδέα, όλοι του οι φίλοι που παίζουμε σε διαφορετικές ομάδες, να μπορέσουμε να μαζευτούμε όλοι μαζί και να δώσουμε μια άλλη ρότα στο τουρνουά αυτό. Θα θυμηθώ μια ατάκα μόνο όταν παίζαμε με το Ζαβλάνι, επειδή πήγαμε και ρίγαμε σκόρδα για να ξοσκίσουμε το κακό. Κάθε φορά που ξεκινούσαμε την αποστολή, μου έλεγε: Τάκη, τα σκόρδα τα πήρες μαζί σου. Το τουρνουά διοργανώνεται από την εφημερίδα Γνώμη, που ο Νίκος Σαμιώτης ήταν στέλεχός της, δημοσιογράφος και κάλυπτε τα πάντα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Η Γνώμη, η οικογένεια της Γνώμης, για τέταρτη συνεχόμενη φορά δεν ξεχνάει τη μνήμη του αγωνιστή του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου Νίκου Σαμιώτη και τιμά τη μνήμη του, διοργανώνοντας το τουρνουά με τη συμμετοχή των ομάδων. Πιστεύουμε και για φέτος να έχει επιτυχία και να κερδίσει ο καλύτερος. Παρά τη βροχή, έτσι. Δυστυχώς πάλι τη βροχή, αλλά αυτό είναι ένα σημάδι, γιατί ο Νίκος ήταν ο αγωνιστής που τα έκανε όλα μέσα στη βροχή. Ήταν ο άνθρωπος της βροχής στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δεν τον ενοχλούσε βροχή, κρύο, τίποτα. Πολύ παλιά ήταν αυτός που μας καθοδηγούσε μέσα από τα παιχνίδια που ήταν κάποιες στιγμές συντονιστής. Μας έστειλε και σε πολύ μακρινά γήπεδα, αλλά ήθελε να έχει μια θεωρική άποψη. Ο Νίκος Σαμιώτης έφυγε ευνηδίως από τη ζωή το απόγευμα της Δευτέρας στις 11 Δεκέμβρη 2012. Ο Νίκος Σαμιώτης ξεκίνησε να εργάζεται ως αθλητικός συντάκτης πριν από 38 χρόνια στην Ομοπαιδεία τότε Γνώμη και συνέχισε στις αθλητικές εφημερίδες Σπορ Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Πάτρα Σπορ, Πάτρα Αθλόραμα, κάνοντας υποδειγματικά αυτό που γνώρισε καλύτερα από τον καθένα. Πιστός φίλος του Ζαβλανίου, αγαπήθηκε και αγαπήσε τόσο όσο
Πιστός φίλος του Ζαβλανίου, αγαπήθηκε και αγάπησε ωστόσο όλα τα σωματεία της Πάτρας και της Αχαΐας. Έφυγε την περίοδο που εργαζόταν και πάλι στην εφημερίδα Γνώμη. Το τουρνουά έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αφού συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για τις ευπαθείς ομάδες. Μετά το θάνατο του Νίκου, είχαμε αποφασίσει να διοργανώνουμε κάθε χρόνο, όσο ήμουν εγώ πρόεδρος σε αυτό το τουρνουά, με σκοπό τρόφιμα να πηγαίνουν σε ευπαθείς ομάδες. Ο Νίκος ήταν μια χαρισματική φυσιογνωμία στον χώρο του, με τη δημοσιογραφία που ασχολιόταν, ήταν χαρισματικός, τον βλέπαμε στα γήπεδα με το καπέλο του, με το μηχανάκι του, με το μπουφάνι του να γυρίζει κάθε Σαββατοκύριακο και να, για το ρεπορτάζ των αριστεχνικών γηπέδων. Είναι ένας λάτρης του αριστεχνικού, του αριστεχνικού ποδοσφαίρου. Ο Νίκος ήταν αυτός που έφερε το αριστεχνικό ποδόσφαιρο στον τύπο. Τότε δεν υπήρχε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Ήταν αυτός που το διέδωσε στην Αχαΐα. Και όταν άρχισε να κυκλοφορεί η τηλεόραση και ο πρώτος που το έβαλε στις οθόνες. Ήταν ο άνθρωπος του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου. Αυτό τα λέει όλο. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Πάτρα TV. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Κάθε στιγμή και ένας προορισμός με τη Celestial Cruises. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες απολαύστε πολλούς προορισμούς με τη Celestial Cruises. Celestial Cruises. Κλείστε θέση τώρα στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για την Νότια και Δυτική Ελλάδα, Cruise Center, Γιώργος Τελώνης. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρη στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις. Προς όλα τα περιπολικά της Διβίκο, συμβάν ψιλον 3 στην οδό Μεζόνος, σπεύσατε αμέσως, over. Ελήφθεια μπάλθα 3, σπεύδουμε αμέσως. Αυτά τα συστήματα ασφαλείας κάποτε τα βλέπατε μόνο στο σινεμά. Καιρός να τα δείτε και στην καθημερινή σας ζωή. Διβίκο Security. Η προστασία σας δεν μπορεί να παραμένει ούτε λεπτό ακάλυπτη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας που αφορούν τους ανθρώπους και την επιχείρησή σας. Διβίκο Security. Ηλεκτρονικά συστήματα, τηλεχειρισμός από απόσταση, συστήματα φύλαξης, εξειδικευμένες εφαρμογές. Divico Security. Ασφάλεια νέας εποχής. Βαλσαμάκι εισαγωγική και οι υπερπροσφορές συνεχίζονται. Τώρα για τον πιο όμορφο χώρο του σποιτιού σας που πρέπει πάντα να είναι περιποιημένος και καθαρός, σας δίνουμε τη λύση. Καλύματα σαλονιών άριστης ποιότητας με σταυρωτή ελαστική ύφανση για τέλεια εφαρμογή για όλους τους τύπους σαλονιών. Σετ τριών τεμαχίων από 160 ευρώ τώρα μόνο 75 σε 10 υπέροχα χρώματα. Και καλύματα καρέκλας από 24 ευρώ μόνο 14 ευρώ το τεμάχιο. Και μοντέρνες έτοιμες κουρτίνες με τρούξ σε απίθανα σχέδια και χρώματα μόνο 19 ευρώ το τεμάχιο. Βαλσαμάκι εισαγωγική, Σμύρνης 243 και Καλαβρίτων. Τα προϊόντα αποστέλλονται ταχυδρομικό σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2610-361-808. Βαλσαμάκι εισαγωγική, γιατί εμείς μπορούμε και πουλάμε φθηνότερα.
Δοκιμάστε απολαυστικές γεύσεις από κοντά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει και δύο οθόνες πλάσμα ή από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα σε χρόνο Express. Εστιατόριο Express στη Γούναρη 66. Τηλέφωνο Delivery 2610-329-643 και 314-248. Εστιατόριο Express για καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό. Σκέφτεσαι ακόμα πώς θα παρκάρεις στο κέντρο της Πάτρας? Τώρα είναι απλό και εύκολο. Κάρτα στο Parbreeze και άραξες. Αγοράζουμε μία κάρτα με 30 λεπτά και παρκάρουμε για μία ή δύο ώρες ανάλογα το δρόμο που βρισκόμαστε. Ενημερώσου για το νέο σύστημα στάθμευσης στην ιστοσελίδα του Δήμου ή pavlapatras.gr. Σε αφορά. Δήμος Πατρέων. Με τη βοήθειά σου δίνουμε όλοι μαζί ανάσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας.